Μαζί μας λοιπόν είναι ο Γιώργος ο Πρασανάκης και η μισό λεπτό γιατί η Ρίτα η Βασιλάκη, σωστά? Ναι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ παιδιά που είστε μαζί μας. Συγγνώμη που σας ξενυχτάω γιατί γνωρίζω ότι αύριο έχετε και σχολείο. Θα μου επιτρέψεις φίλε Γιώργο να ξεκινήσω με την δεσποινίδα της παρέας, τη Ρίτα. Εννοείται, εννοείται. Θέλω να μου πεις το εξής. Αυτή τη στιγμή δίνεις τον δικό σου αγώνα, κάνεις τη δική σου προσπάθεια με φόντο τη 15η Ιουνίου που ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όμως αυτόν τον αγώνα, αυτήν την προσπάθεια, την έκανες σε πραγματικά πρωτόγνωρες καταστάσεις. Γιατί ξαφνικά εκεί στα μέσα Μαρτίου όλη η χώρα κατέβασε ρολά. Καταρχήν, μια υποψήφια πανελλαδικών εξετάσεων. Ακούγοντας όλα αυτά, πώς τον διαχειρίστηκες? Καλησπέρα. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Καταρχήν να μου πείτε και τα σχολεία σας για να νιώσουν υπερήφανοι οι εκπαιδευτικές κοινότητες. Ναι, ναι. Λοιπόν, το να μπούμε σε καραντίνα ήταν μια δύσκολη κατάσταση για όλους. Εννοείται για όλους τους Έλληνες. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, ξαφνικό, απρόσμενο. Αλλά ιδιαίτερα για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου και προσωπικά για μένα ήταν κάτι εντελώς ξαφνικό. Γιατί από εκεί που είχα συνηθίσει να είμαι πάρα πολλές ώρες εκτός σπιτιού, έχοντας διάφορες υποχρεώσεις, φροντιστήρια, σχολεία, ξαφνικά γίνεται επιβεβλημένο να πρέπει να περνάω πάρα πολλές ώρες εντός σπιτιού. Mm-hmm. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι ήταν μια απότομη αλλαγή για όλους τους μαθητές. Βέβαια, εννοείται ότι κάθε κατάσταση έχει τα θετικά της, αλλά έχει και τα αρνητικά της. Το θετικό είναι ότι είχαμε πολλές περισσότερες ώρες για διάβασμα και για ξεκούραση. Το αρνητικό είναι ότι το να είσαι κλεισμένος τόσες ώρες μέσα σε ένα σπίτι και να μην μπορείς να βγεις έξω, να πας μια βόλτα, δεν σε βοηθάει να αποδίδεις με την ίδια ποιότητα όπως θα απέδιδες υπό κανονικές συνθήκες. Ρίτα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, ποιο είναι το σχολείο σου, σε ποιο σχολείο είσαι? Στο δεύτερο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Είσαι στο δεύτερο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Από τον τρόπο με τον οποίο μιλάς, χωρίς να είμαι μάγος, θα προσπαθήσω να προβλέψω ότι προς νομική με δημοσιογραφία σε βλέπω. Δημοσιογραφία και ψυχολογία. Έπεσα μέσα κατά το ίμιση. Ναι, πάντως ναι. Το έχεις και μπράβο σου. Συγκροτημένο. Να βάλουμε, ευχαριστώ. Γιατί έχεις πολύ συγκροτημένο λόγο και είναι εξαιρετικό αυτό. Πάμε τώρα ευχαριστώ στον πολύ. Νεαρό της παρέας, τον Γιώργο τον Πρασανάκη. Γιώργο, είσαι σε ποιο σχολείο? Εγώ είμαι στο Γενικό Λύκειο Αρχανών. Ωραία, έχουμε και την ενδοχώρα λοιπόν στην παρέα. Εσύ πού ακριβώς στοχεύεις σε αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις? Πρώτη επιλογή βιολογικό, δυνατή σχολή, και μετά από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες σχολές, εντάξει, για δούμε. Πώς ήταν η περίοδος της καραντίνας για έναν νεαρό υποψήφιο των πανελλαδικών εξετάσεων? Καταρχήν να υποθέσω ότι δεν πίστευες ποτέ ότι θα συνέβαινε αυτό στη χώρα μας και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εννοείται, εννοείται. Αυτά είναι αυτά που λέμε πολλές φορές, μόνο στις ταινίες γίνονται, αλλά... Εντάξει, ήταν μία φάση που έπρεπε να γίνει αναγκαστικά. Όπως γνωρίζουμε, αυτός ο ιός δεν έπαιζε, εισαγωγικά. Καραντίνα έπρεπε να γίνει. Υποψήφιοι, όπως και εγώ, έπρεπε να συμμορφωθούμε σε αυτή την κατάσταση. Θα συμφωνήσω με τη Ρίτα. Ήταν μεγάλη αλλαγή. Νομίζω οι υποψήφοι περνούσαν το μεγαλύτερο χρόνο εκτός σπιτιού, είτε στο σχολείο είτε στα φροντιστήρια πηγαίνουν. Ήταν το ακριβώς ανάποδο αυτή τη φορά, ήταν όλη την ώρα στο σπίτι. Τι είναι αυτό που σε τρομάζει, Γιώργο, εσένα? Υπάρχει κάτι που σε ανησυχεί τώρα, πέρα από την αγωνία? Κοιτάξτε, για τα θέματα. Η αγωνία υπήρχε πάντα, νομίζω, για τα θέματα. Κανένας δεν πήγε πανελλήνιες και να πει θα πέσει αυτό. Νομίζω η καραντίνα έδωσε πιο πολύ άγχος σε αυτούς που ήδη είχαν άγχος. Ενώ οι πιο ψύχρεμοι ήταν την καραντίνα ως μια ευκαιρία να κάνουν επανάληψη. Μια μείωση της ύλης που νομίζω για τους περισσότερους μαθητές ήταν μια μεγάλη ανακούφιση. Και νομίζω, όπως σε κάθε γεγονός, έχει θετικά και αρνητικά. Πάντως, Γιώργο, θα το συνδυάσω και με αυτό που είπα στη Ρίτα και σε σένα. Νομίζω ότι και εσύ τον έχεις στο χειρισμό του λόγου. Χαιρόμαστε που είστε δύο τόσο νέα παιδιά που δεν έχουν εμπειρία τηλεοπτική και με τόσο συγκροτημένο λόγο μιλάτε για τις ανησυχίες σας, εκφράζοντας, να υποθέσω, σχεδόν το σύνολο των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Ρίτα, έρχομαι ξανά σε σένα. Επειδή οι εξετάσεις ξεκινάνε 15 Ιουλίου,
Αυτό που Ιουνίου. Σε προβληματίζει. 15 Ιουνίου, σωστά. Αυτό που σε προβληματίζει είναι η διαδικασία ή το τι θα γίνει και μετά την διαδικασία. Γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να έχει και ένα δεύτερο κύμα COVID-19 το φθινόπωρο. Άρα εκεί ίσως να αλλάξουν πάλι τα σχέδια για τους νέους φοιτητές. Να σας πω την αλήθεια, δεν σκέφτομαι τόσο μακρυπρόθεσμα. Και δηλαδή τι κάνεις. Θα γίνει το φθινόπωρο. Προσπαθώ να κοιτάω το τώρα και την προετοιμασία μου κυρίως. Γιατί έχουν μείνει 2 εβδομάδες, προσπαθώ να δώσω το καλύτερο δυνατό του εαυτού μου, προκειμένου να έρθω πιο κοντά στους στόχους μου. Και ό,τι είναι να γίνει το φθινόπωρο θα γίνει. Δηλαδή, αν σκέφτομαι τέτοιες καταστάσεις, περισσότερο άγχος πιστεύω θα μου φέρουν, βεβαίως, παρά ηρεμία. Και κακώς που σου μετέφερα εγώ αυτή την ερώτηση, γιατί τώρα μπορεί να σου προκάλεσα λίγο παραπάνω άγχος. Όχι, όχι, εντάξει. Γιώργο, να υποθέσω ότι αυτή την περίοδο της καραντίνας, εσείς οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως και τα περισσότερα παιδιά, περάσατε πάρα πολλές ώρες με τους γονείς σας. Άρα σημαίνει ότι το σπίτι για τα περισσότερα ελληνικά σπίτια ήταν γεμάτο, άρα σημαίνει ότι και οι παροχές των γονέων όσον αφορά τη βοήθεια μέσα στο σπίτι θα ήταν στο πολλαπλάσιο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε για έναν μαθητή που ετοιμάζεται για τις πανελλαδικές εξετάσεις? Να μην έχει, ας πούμε, τους γονείς να δουλεύουν. Ακριβώς. Εννοείται. Είναι αυτό που λέμε ένιωσα οικογένεια. Νομίζω αυτό το αίσθημα σου ανεβάσει το θάρρος για να πας να δώσεις μεγαλύτερη δύναμη. Όταν δηλαδή διαβάζεις και θες κάτι, οι γονείς είναι εκεί δίπλα σου για να σου το προσφέρουν. Νομίζω ήταν πολύ θετικό της υπόθεσης. Mm-hmm. Ρίτα, εσύ? Ναι, ακριβώς και εγώ το ίδιο, γιατί είχε κατέβει και η αδερφή μου από την Αθήνα, που με βοηθάει, δηλαδή μου δίνει ψυχολογική υποστήριξη. Και εννοείται ότι το να είσαι περισσότερες ώρες με τους γονείς σου, εννοείται ότι είναι θετικό όλο αυτό. Δηλαδή, σε ενθαρρύνουν. Είναι πολύ ενθαρρυντικό όλο αυτό. Μαζευτήκατε όλη η οικογένεια στο σπίτι, γιατί γνωρίζω ότι και στο σπίτι του Γιώργου ήρθε η αδελφή του από τη Μυτιλίνη, που είναι και αυτή φοιτήτρια. Άρα, όλη η οικογένεια συναντήθηκε ξανά. Υπάρχει κάτι, Γιώργο, που σε προβληματίζει αυτή τη στιγμή, που σε ανησυχεί, που σου δημιουργεί έτσι κάποια ερωτηματικά σε αυτή τη διαδικασία που ξεκινά? Κοιτάξτε, η διαδικασία, όπως και για όλους τους υποψήφιους, είναι πρόγνωρη. Δεν την ξέρουν. Νομίζω μια παραπάνω ανησυχία είναι σίγουρα τα μέτρα που θα ληφθούν στις αίθουσες. Mm-hmm. Διότι είναι πολύ δύσκολο τώρα σε μια διαδικασία άγχους να έχεις και τα παιδιά να ανησυχούν για τα μέτρα αποστάσεως, να μην μπορείς να πας να μιλήσεις με τον φίλο σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Γιώργο, πραγματικά, γιατί θα δώσετε πανελλαδικές εξετάσεις σε νέες συνθήκες μέσα στις σχολικές αίθουσες. Ακριβώς, ακριβώς. Ρίτα, σε προβληματίζει και σένα αυτό? Ναι, εννοείται. Αγχώνομαι για το πώς θα είναι. Ξέρω μόνο ότι θα υπάρχει απλά 1,5 μέτρο απόσταση. Αγχώνομαι γιατί ακούγονται διάφορα. Δηλαδή, ακούγονται ότι δεν θα υπάρχουν κλιματιστικά, γενικότερα air condition. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο να είσαι 15 Ιουνίου, στα μέσα του Ιούνιου δηλαδή, να έχεις το άγχος σου για τις εξετάσεις και να έχεις και τη ζέστη και να μην μπορείς κάπως να προφυλαχτείς. Θεωρώ ότι είναι κάτι δύσκολο. Τώρα θα ανοίξει. Θα περάσει όμως. Θα περάσει. Θα πλειστείτε με υπομονή, ψυχραιμία και θα σκέφτεστε ότι αμέσως μετά ξεκινάει το καλοκαίρι και εδώ στην Κρήτη είμαστε πολύ τυχεροί. Ακριβώς. Γιώργο, ποιο είναι το μήνυμα που θες να στείλεις στους άλλους υποψηφίους που μπορεί αυτή τη στιγμή να σε βλέπουν, αλλά και στην οικογένειά σου? Αρχικά στην οικογένειά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Νομίζω όλες τις οικογένειες μας θέλουν να το πούμε αυτό. Ήταν εκεί, οπότε χρειάζονται και πάντα θα είναι. Τώρα για τους υπόλοιπους υποψηφίους, αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό που είπατε βασικά κι εσείς, δεν τελειώνει και η ζωή. Απλά αρχίζει, σου δίνει ένα σκαλοπάτι πιο εύκολο να πετύχεις το στόχο σου. Πάντα θα δούμε τρόπους να πετύχουμε τους στόχους μας. Και ψυχραιμία, χωρίς άγχος. Και νομίζω η καλύτερη ψυχολογία είναι αυτή που θα μας δώσει και το καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ, Γιώργο, θα σου ευχηθώ να περάσεις στο βιολογικό και μετά από λίγο καιρό να συμμετέχεις και στις έρευνες. Ελπίζουμε να έχει βρεθεί το εμβόλιο, αλλά να κάνεις και μία λαμπρή πορεία στη φαρμακολογία συνεχεία, μιας και είναι και επίκαιρο. Ρίτα, εσύ το ίδιο μήνυμα, το ίδιο ερώτημα. Αρχικά, να πω σαν μαθήτρια ότι
αυτό το οποίο έχω αποκομίσει από όλη τη διαδικασία των Πανελληνίων είναι ότι το τρίπτυχο το οποίο μπορεί να οδηγήσει ένα μαθητή στους στόχους του είναι αρχικά το συστηματικό διάβασμα, κατά δεύτερον ένας σωστός προγραμματισμός και μετά η ξεκούραση. Και αναφερόμενη στην ξεκούραση, εννοείται τη σωματική, προκειμένου να υπάρχει, να ξεκουράζεται το σώμα και το μυαλό μας και να απομνημονεύονται οι πληροφορίες που έχουμε. Και κατά δεύτερον εννοώ και την ψυχική. Δηλαδή να βγαίνουμε με τους φίλους μας, να ξεχνιόμαστε. Δηλαδή χρειάζεται και αυτό να ξεφεύγουμε λίγο από τη μονότονη του διαβάσματος. Mm-hmm. Στην οικογένειά σου? Εννοείται ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, γιατί χωρίς αυτός δεν θα είχα καταφέρει τίποτα. Μετά εννοείται και τους καθηγητές μου, γιατί πέρα από το ότι είναι καλοί καθηγητές, είναι και καλοί άνθρωποι, που για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή έχω πάρει την ανθρωπιστική καλλιέργεια που πρέπει να πάρω, αλλά και όλες τις συστηματικές γνώσεις που θα με βοηθήσουν να πετύχω τους στόχους μου. Λοιπόν, παιδιά, σίγουρα οι γονείς σας αλλά και οι δασκάλοι σας είναι πολύ υπερήφανοι και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε το λόγο, αλλά και για το γεγονός ότι έχουμε δύο άρτιες προσωπικότητες έτοιμες να κάνουν τη δική τους προσπάθεια, γνωρίζοντας ότι σε όλους τους δρόμους δεν υπάρχει πάντοτε η θετική κατάληξη. Υπάρχει και αρνητική, αλλά πολλές φορές η αρνητική μας κάνει και πιο δυνατούς. Εγώ θα σας ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία και να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας όπως εσείς επιθυμείτε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Παιδιά του δημόσιου σχολείου είναι. Ναι, είναι παιδιά του δημόσιου σχολείου και αυτό ακριβώς ήθελα να πω, μιας και τα παιδιά ακόμα δεν τα έχουμε αποδεσμεύσει, ότι αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε εσάς τους εκπαιδευτικούς που το ελληνικό σύστημα, εκπαιδευτικό σύστημα, παρά τα προβλήματα, βγάζει πολύ δυνατά ανθρώπινα μυαλά.